της Γαλλίας. Ποιος μας στρέφει. Γαλλία, ντε μου. Έχεις σίγουρα εδώ. Γαλλία, δεν σε κάνω εδώ. Κατάστα μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα από τις μπουτίκ εδώ στο νησί της Κο. Θα ήθελα να μας πείτε πώς πήγε η χειμερινή κολεξιόν και αν σας επηρέασε σας με τα μέτρα αυτά. Μας επηρέασε πάρα πολύ. Βέβαια, είμαστε από τις περιοχές που είμαστε ευνοημένοι, γιατί είμαστε στο κόκκινο, δεν είμαστε στο βαθύ κόκκινο. Αλλά αυτό δεν πάβει να μας στερεί δουλειά, γιατί ο κόσμος φοβάται, ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και εννοείται μας επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά. Στην ουσία έχουμε ανοιχτά καταστήματα χωρίς κόσμο. Πληρώνουμε το προσωπικό, το μισό είναι σε αναστολή. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Έχω δει όμως να κινείται ο κόσμος. Πιστεύετε ότι δεν μπαίνει στα μαγαζιά γιατί δεν έχουν το χρηματικό ποσό ή το σκέφτονται? Κοιτάξτε, ο κόσμος κινείται γιατί πρέπει να κινείται, γιατί είμαστε στην καραντίνα και καλά κάνει. Πρέπει να περπατάει, πρέπει να γυμνάζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύουν και τα μαγαζιά. Και εμείς κάποιες ηλιόλουστες μέρες βλέπουμε τον κόσμο να κινείται, αλλά δεν βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τζίροι. Γιατί ο κόσμος προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες και είναι κατανοητό αυτό. Θέλει να ψωνίσει, να γεμίσει το ψυγείο του. Προφανώς βάζει σε δεύτερη μοίρα το δικό μας επάγγελμα όσον αφορά τα ρούχα. Εννοείται, είναι τρομαγμένος, δεν ξέρει το αύριο. Μπράβο, είναι και αυτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε και ευχάριστα μηνύματα προς το παρόν. Εδώ. Αλλά νησιά όπως η Λέρο ήταν με 0 κρούσματα και αυτή τη στιγμή είναι βαθύ κόκκινο και πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Άρα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ο κόσμος έχει και μια απορία το ότι χτες υπάρχουν κάποια μέτρα ότι ανοίγει το ψάρεμα, ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι και κρίνουν πως αυτά δεν είναι τόσο απαραίτητα όπως ας πούμε είναι το είδος το δικό σας. Είναι, που... Κοιτάξτε, το δικό μας το είδος σας έχω πει ότι εδώ είμαστε ευνοημένοι και είμαστε ανοιχτά. Είμαστε click and shop. Ο κόσμος στέλνει ένα μήνυμα και έρχεται κανονικά ανάλογα με τα τετραγωνικά και ψωνίζει. Άρα είναι ελεύθερο το δικό μας επάγγελμα προς το παρόν. Τώρα, τι να σας πω, θέλουν να ανοίξουν σιγά σιγά προφανώς κάποια πράγματα, κάποιες δραστηριότητες που δεν έχουν επιπτώσει στον κορονοϊό. Και καλά κάνουν να τα απελευθερώνουν ένα-ένα σιγά σιγά. Δεν θα γίνει το μπαμ με όλα μαζί. Ένα-ένα. Τώρα έτυχε να είναι πρώτο το ψάρεμα και οι αρχαιολογικοί χώροι. Θα ήθελα να μας πείτε και για την ανοιξιάτικη κολεξιόν, πώς τα βλέπετε? Δεν ξέρω, εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα τελειώσει όλο αυτό ευχάριστα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ έχω κάνει τις αγορές μου. Φέρνω κάθε εβδομάδα και στα δύο καταστήματά μου. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να φέρνω παραλαβές. Είμαι από τα μαγαζιά που δουλεύω και δόξα τω Θεώ. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Αλλά και πάλι βλέπω διαφορές. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Ας ευελπιστούμε ότι θα περάσει όλο αυτό, ότι θα ανοίξει σεζόν. Και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι αν περάσει και ανοίξει σεζόν. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να πατσίσουμε αυτό που χάσαμε. Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. Μακάρι, Νατάσα μου, να ακουστούν αυτά που λες. Θα σου ευχηθώ καλή σου μέρα. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.